Κυρίες και κύριοι, οι εναλλαγές των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια και οι νόμοι για το ασφαλιστικό που διαδέχονταν ο ένας τον άλλον δυνάμωσαν την επίθεση στα ασφαλιστικά, στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, την πλήρη αλλαγή του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης είχε απομείνει. Έφεραν και ενίσχυσαν την κατεύθυνση για επαγγελματικά ταμεία και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ξεχωριστή αναφορά έχουν κάνει όλοι οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και οι ελληνικές εργοδοτικές οργανώσεις όπως ο ΣΕΒ, για την τεράστια συμβολή που έχει ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος Κατρούγκαλου, στην ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, στην υλοποίηση των αλλαγών που θέλουν να προωθήσουν από τις αρχές της δεκαετίας του 90 για την κατάργηση αυτής της μεγάλης κατάκτησης των εργαζομένων. Ο σημερινός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να εφαρμόσει τον νόμο Κατρούγκαλου και όχι να τον καταργήσει. Θέλει να τον βελτιώσει ακόμα και από νομικά κενά και να τον βάλει στη ζωή για να παραδοθούν τα αποθεματικά των ταμείων στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και των περίφημων επενδυτών της κεφαλαιαγοράς. Στόχος είναι να απαλλάξουν τη μεγάλη εργοδοσία από την υποχρέωση που με νόμο της είχε καθοριστεί να επιστρέφει ένα μέρος της κλεμμένης υπεραξίας μέσω των εισφορών για το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Οι εισφορές και των εργαζομένων και των εργοδοτών είναι εργατικός μισθός. Οι εργοδότες από την εργασία των εργαζομένων που αποσχολούσαν έβγαζαν αυτά που έδιναν. Από αυτό θέλουν να απαλλαγούν μειώνοντας αποφασιστικά το μη μισθολογικό κόστος όπως το λένε. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για το τελειωτικό χτύπημα και τη διαμόρφωση ενός ασφαλιστικού στο οποίο πρόσβαση θα υπάρχει αν έχεις να πληρώσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχοντας μυριστεί ισχυρό πεδίο κερδοφορίας, έχουν πυκνώσει το τελευταίο διάστημα οι δραστηριότητες και οι παρεμβάσεις των μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών, των πάσης φύσεως εμπόρων της υγείας. Κυρίες και κύριοι, είναι σε όλους μας γνωστό ότι οι ανατροπές στο σύνολο των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Η πρώτη φορά που η λέξη ανταποδοτικότητα έκανε την εμφάνισή της ήταν το 1992 με τον νόμο Σιούφα. Έπειτα ακολούθησαν το νομοσχέδιο Γιαννίτση, ο νόμος Ρέπα, ο νόμος Πετραλιά, οι αλλαγές του Κουτρουμάνη, του Βρούτσι, η ανατροπή με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο κατάλογος είναι μακρύς και οι πληγές μεγάλες. Το ασφαλιστικό που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι νέα πρόταση, όπως παρουσιάζεται. Έχει συζητηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Έχει αποτελέσει αντικείμενο και κείμενο προηγούμενων επιτροπών σοφών και συμπυκνώνεται στο εξής. Οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται σε όλη τους τη ζωή να πληρώνουν ατέλειωτες εισφορές από το μισθό τους και φόρους, όπως δηλαδή κάνουν και έκαναν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά στο τέλος δεν θα γνωρίζουν τι θα πάρουν και αν θα πάρουν. Διότι οι παράμετροι που μπαίνουν σχετίζονται με την επένδυση αυτών των εισφορών και τις αποδόσεις που αυτή θα δίνει. Μια σειρά από μέσα ενημέρωσης, προλιένοντας το έδαφος της νέας αυτής επίθεσης, εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να κάνουν λόγο για αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που γκρεμίζουν δήθεν τον νόμο Κατρούγκαλου, ισχυρισμοί τους οποίους προβάλλουν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια όμως είναι τελείως διαφορετική. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αποδέχονται και νομιμοποιούν όλο τον πυρήνα του νόμου και την αρχιτεκτονική του. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι το περιεχόμενο της αναλογιστικής μελέτης που συνοδεύει το νέο νομοσχέδιο. Πέρα από την νομιμοποίηση όλων των ανατροπών σε βάρος συνταξιούχων και ασφαλισμένων την προηγούμενη δεκαετία, δηλαδή τις ανατροπές που οδήγησαν
στις τεράστιες περικοπές σε κύριες, επικουρικές συντάξεις, στην αφαίρεση της 13ης, 14ης σύνταξης, στην αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 έτη, στην αύξηση από τα 35 στα 40 και στα 42 χρόνια εργασίας για το δικαίωμα στην πλήρη σύνταξη, η αναλογιστική μελέτη που τάχα επιστημονικά θεμελιώνει το νέο νόμο Κατρούγκαλου Βρούτσι, φέρνει και αναδεικνύει νέες επιθετικές πλευρές. Πρώτον, συνέχιση της μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης, μέρα τη μέρα, χρόνο το χρόνο, γεγονός δηλαδή που εύκολα μπορεί να μας κάνει να πούμε πως το κράτος με ελαφρά, ας τα πούμε έτσι, πηδηματάκια, εγκαταλείπει τη στήριση της όποιας δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Δεύτερο, προκειμένου το ασφαλιστικό σύστημα να υπηρετεί τη βιωσιμότητα για το κεφάλαιο, προβλέπεται προσαρμογή του στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Πιο συγκεκριμένα, από το 2024, με σημείο αναφοράς την ηλικία των 65 ετών, επιβάλλεται σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας κατά ένα ακέραιο έτος. Με αποτέλεσμα, μετά το 2030, προβλέπεται αύξηση των ορίων ηλικίας πέραν του 67ου έτους που ισχύει σήμερα, έτσι ώστε μετά αυτά να διαμορφώνονται στο 69ο και να φτάνουν το 2066 εσίως το 70ο έτος. Τρίτο, η ίδια η μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ακυρώνει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς και όλη την προπαγάνδα την κυβερνητική που προηγήθηκε περί αυξήσεων στις συντάξεις. Η συνολική δαπάνη για τις κύριες συντάξεις το 2020 μειώνεται κατά 1,037 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με πέρυσι, με τη συνολική απώλεια που μόνο για φέτος ανέρχεται στα 676 εκατομμύρια ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ο νόμος Κατρούγκαλου που αποτελεί τη βάση της νέας πρότασης της κυβέρνησης καθόρισε όχι μόνο το παρόν των σημερινών συνταξιούχων αλλά και τους όρους της ασφάλισης για τα επόμενα 50 χρόνια. Όλοι μπορούν να καταλάβουν τη μεγάλη μείωση των συντάξεων από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού. Την προηγούμενη δεκαετία η σύνταξη υπολογίζονταν με ποσοστό αναπλήρωσης στο 80% του συντάξιμου μισθού που ήταν συνήθως ο τελευταίος μισθός. Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων οδήγησε σε ποσοστά αναπλήρωσης κάτω του 40% του συντάξιμου μισθού, ο οποίος υπολογίζεται πλέον στο μέσο όρο όλου του εργάσιμου βίου. Εμείς επικεντρώνουμε καθαρά και ντόμπρα στο μεγάλο έγκλημα που συντελείται για τις σημερινές και κυρίως τις μελλοντικές γενιές, τους νέους και τις νέες που εργάζονται με άθλιους όρους. Σε όλους τους πίνακες στοιχείων που διαβάσαμε και είδαμε τις τελευταίες μέρες, οι αναφορές εστίαζαν σε εργαζόμενους που έχουν πάνω από 30 και κοντά στα 40 χρόνια ασφαλισμένης εργασίας. Οι εργαζόμενοι που σήμερα είναι κοντά στην ηλικία των 40 ετών, αλλά κυρίως οι πιο νέοι, αυτοί που σήμερα κάνουν τα πρώτα μεροκάματα που βγαίνουν στην παραγωγή, συναντούν και θα συναντήσουν τα μεγαλύτερα διέξοδα όσον αφορά τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Και επειδή οι εργαζόμενοι δεν σας βρίσκουν στους χώρους δουλειάς, αλλά και επειδή στα διάφορα τηλεοπτικά πάνελ και στα αφιερώματα στον τύπο αποφεύγεται αυτή τη συζήτηση, όπως ο διάολος στο λιβάνι, σας ρωτάμε, ποιος νέος εργαζόμενος που βγήκε στην παραγωγή στα χρόνια της κρίσης, που είναι σήμερα 20 έως 35 χρονών, θα καταφέρει να έχει 40 έτη εργασίας? Ποιος εργαζόμενος θα έχει 35 χρόνια δουλειάς όταν η καταγεγραμμένη ανεργία όλα αυτά τα χρόνια είναι σταθερά πάνω από 1 εκατομμύριο? Ποιος νέος εργαζόμενος που έχει φάει τις απολύσεις με το κουτάλι όλα αυτά τα χρόνια, που έχει δουλέψει όλες τις μορφές της ευέλικτης εργασίας και που περιπλανιέται από δουλειά σε δουλειά, θα έχει τα 12.000 ένσημα? Το ποσό της σύνταξης βασίζεται κυρίως σε δύο βασικές παραμέτρους. Στα ποσοστά αναπλήρωσης
που διαμορφώνει η κάθε κυβέρνηση πάνω στα χρόνια της ασφάλισης και στο συντάξιμο μισθό. Τι σύνταξη λοιπόν και τι παροχές θα έχουν οι εργαζόμενοι που είδαν σε μια νύχτα το 2012 τον κατώτατο μισθό στα 586 ευρώ και στα 511 οι πιο νέοι. Τι σύνταξη θα έχουν οι εργαζόμενοι που όλα αυτά τα χρόνια αμείβονται με μισθό από 250 έως 400 ευρώ με τετράωρη και εξάωρη εργασία. Τα ποσοστά αναπλήρωσης για αυτό το πολύ μεγάλο τμήμα των εργαζομένων που αποτελεί και το μέλλον της εργατικής τάξης της χώρας μας τα αφήσατε ανέγγιχτα. Είναι ακριβώς ίδια με τον νόμο Κατρούγκαλου. Σε όλα αυτά τα παιδιά που σήμερα μπορεί να μαζέψουν με το ζόρι 15, άντε 20, άντε και 25 χρόνια δουλειάς και με μισθούς από 500 έως 700 ευρώ, γνωρίζετε τι ανταποδοτική σύνταξη τους δίνετε με τους νόμους που φτιάχνετε. Φυσικά το γνωρίζετε, αλλά το κρύβετε. 60 έως 100 ευρώ θα πάρουν. Δηλαδή, το τελικό ποσό σύνταξης θα προσεγγίζει το άθλιο ποσό της εθνικής σύνταξης που τάχα εγγυάστε, δηλαδή τα 345 έως 384 ευρώ που είναι σήμερα. Κάνετε τα πάντα για να στρέψετε τους νέους εργαζόμενους προς τις ασφαλιστικές εταιρείες που σαν τα κοράκια καραδοκούν από πάνω τους. Θα τα πούμε και παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, μπροστά μας έχουμε να αντιπαλέψουμε το σχέδιο συνολικής ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης. Το συγκεκριμένο σύστημα με τους τρεις πυλώνες δεν αποτελεί καινοτομία της σημερινής κυβέρνησης. Έρχεται από πολύ μακριά και έχει μακρά διαδρομή. Το ασφαλιστικό σχέδιο των τριών στυλοβατών χαρακτηρίστηκε ως η Mercedes των ασφαλιστικών συστημάτων από τον Χωσέ Πινέρα, γραμματέα ασφάλισης της Εμοσταγούς Χιλιανής Χούντας. Είναι το ίδιο μοντέλο που στηρίχτηκε το νομοσχέδιο Γιαννίτση που έμεινε στα χαρτιά τότε κάτω από τις μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, πήραν το σύστημα Πινοσέτ, όπως το είπαν προεκλογικά οι του ΣΥΡΙΖΑ, άλλαξαν τη λέξη στυλοβατών και την έκαναν πυλώνων. Και αυτό προωθούν διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλο. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει τις λέξεις μνημόνια, τρόικα, σε συμφωνία, θεσμούς, έτσι και αυτή τώρα. Είναι γνωστό βέβαια ότι το μοντέλο της χυλής είναι το αγαπημένο παράδειγμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δούνου του και όλων αυτών των μηχανισμών που ασχολούνται με τις ιδιωτικοποιήσεις και την κατεδάφιση κοινωνικών δικαιωμάτων που είχαν κατακτηθεί κάτω από άλλο διεθνή συσχετισμό τότε, από την πάλη βεβαίως των λαών, αλλά και από την τεράστια προσφορά του σοσιαλισμού. Και ας τον λιδωρούσαν και τον λιδωρούν τον σοσιαλισμό ακόμα διάφοροι ανεγκέφαλοι, έτσι τους θεωρούμε εμείς, που δεν ξέρουν πού πάνε τα τέσσερα. Η μεγάλη ανησυχία που έχουμε για το μέλλον βρίσκεται στο εξής. Στην καταβολή και την εγγύηση των συντάξεων. Στις ανατροπές που αυξάνουν συνεχώς τα όρια ηλικίας. Στη μείωση κύριων επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ. Στις υποβαθμισμένες υπηρεσίες, αλλά και στην ανταποδοτικότητα στην υγεία και την πρόνοια που μεταβιβάζει το κόστος στη λαϊκή οικογένεια. Στην έκθεση στον επαγγελματικό κίνδυνο, στις νέες επαγγελματικές ασθένειες, στη μελλοντική εξασφάλιση και προστασία των νέων ανθρώπων που σήμερα η συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκεται μαζικά εκτός παραγωγής ή εργάζεται με χειρότερους όρους, στην αφέμαξη των αποθεματικών και των ταμιακών διαθέσεων των ταμείων, στην απαράδεκτα μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων. Δηλαδή, όλα αυτά τα ζητήματα που είναι η καρδιά του ασφαλιστικού συστήματος και τα οποία επιδιώκουμε να αποτελέσουν τη βάση προς συζήτηση και σήμερα και κάθε μέρα από εδώ και πέρα, άσχετα από τη σημερινή ψηφοφορία, αναπτύσσοντας παράλληλα δρόμους δράσης και διεκδίκησης συνολικά από όλους τους εργαζόμενους, από τα λαϊκά στρώματα
των πόλεων και της Υπαίθρου. Νέοι και παλιοί κυβερνώντες επικαλούνται τα ελλείμματα των ταμείων ως δικαιολογία για να φέρνουν σε κάθε περίοδο μέτρα που πλήττουν τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Κανείς τους δεν λέει πως για τα ελλείμματα δεν φταίνει οι εργαζόμενοι, ούτε οι σημερινοί, ούτε οι αυριανοί συνταξιούχοι. Η μεγάλη ανεργία, οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, τα τσακισμένα μεροκάματα, η ανασφάλιστη εργασία επιδείνωσαν την κατάσταση, αλλά δεν αποτελούν την πηγή των προβλημάτων. Αποσιωπούν ότι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων επηρεάζει άμεσα και την κοινωνική ασφάλιση, διότι οι συγκροτημένες εργασιακές σχέσεις, η πλήρης, η σταθερή εργασία, δεν παρέχει μόνο διασφαλίσεις για τη μισθωτή εργασία, αλλά στηρίζει και την κοινωνική ασφάλιση. Κυρίες και κύριοι, στο στόχαστρο έχει μπει ήδη η επικουρική ασφάλιση. Μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση του κάθε ασφαλισμένου, ο οποίος θα έχει τον ατομικό του λογαριασμό στο ΕΤΑΕΠ, το οποίο θα αποτελεί πλέον ταυτόχρονα διαχειριστής λογαριασμών, αλλά και επενδυτής. Δηλαδή, το ΕΤΑΕΠ θα λειτουργεί πλέον τοποθετώντας τις εισφορές των ασφαλισμένων σε αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές ή άλλα παράγωγα. Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέξουν όποιον επενδυτικό φορέα επιθυμούν και ταυτόχρονα σε ποια κατηγορία χρηματιστηριακών προϊόντων θα θέλουν να τζογάρουν τις εισφορές τους, σε χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού ρίσκου. Οι δήθεν υψηλές αποδόσεις προϋποθέτουν υψηλές εισφορές των εργαζομένων, αλλά και τζογάρισμα σε προϊόντα μεγάλου ρίσκου, σε χρηματιστηριακές φούσκες δηλαδή, που όταν σκάνε οδηγούν σε κοινωνική εξαθλίωση και ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Ταυτόχρονα, μεγαλώνει ο κίνδυνος για την ίδια την βιωσιμότητα, αφού θα στερηθεί εισφορές στο ΕΤΑΕΠ νέων εργαζομένων, με τις οποίες θα κατέβαλε τις επικουρικές συντάξεις των νυν συνταξιούχων. Άρα, κινδυνεύουν οι επικουρικές και των σημερινών συνταξιούχων. Το μοντέλο αυτό στην επικουρική, αν ευνοήσουν οι περιστάσεις, όπως λέγεται, προορίζεται να εφαρμοστεί εν τέλει και στην κύρια ασφάλιση για το κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι της ιδιωτικής ασφάλισης δεν θα δίνουν σύνταξη, καθώς αυτό που παρέχουν είναι χρηματοοικονομικό προϊόν. Το ασφάλιστρο που με θυσίες θα καταβάλουν οι λαϊκές οικογένειες σε αυτές τις επιχειρήσεις ασφαλιστικές θα εξαρτάται από την αγορά, με ορατό τον κίνδυνο, αν όχι τη βεβαιότητα για μας, να μην πάρουν στο τέλος ούτε καν τα χρήματα που έδωσαν, όπως συμβαίνει με το ΕΦΑΠΑΞ, ακόμα και να τα χάσουν όλα. Όπως έγινε με την ασπής πρόνοια, για παράδειγμα. Με δεκάδες άλλες περιπτώσεις κανονιών σε χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το Ταμείο των Εργαζομένων στην Τράπεζα της Ελλάδας. Τα επαγγελματικά ταμεία που αποθεώνεται αποτελούν μια μορφή τζόγου, την οποία στηρίζει και η σημερινή απαξιωμένη ηγεσία της ΓΕΣΕ. Σε καταστατικό επαγγελματικού ταμείου που συγκροτήθηκε των υπαλλήλων εμπορίου τροφίμων, αναφέρεται επί λέξη «περιθώριο φερεγγιότητας». Δεν απαιτείται περιθώριο φερεγγιότητας, δεδομένου ότι οι παροχές δεν είναι εγγυημένες από το ταμείο. Με λίγα λόγια, και μέσα από τα κείμενα, από τα καταστατικά τους, τα επαγγελματικά ταμεία και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν τις εισφορές δεν δεσμεύονται ούτε δίνουν εγγύηση για το ύψος των συντάξεων που θα πρέπει στο μέλλον να αποδοθούν στους ασφαλισμένους. Αυτή είναι η μεγάλη ανατροπή που επιχειρείται στην ασφάλιση μέσα από την προώθηση των σχημάτων αυτών. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση. Στηρίζεται στις διακυμάνσεις της αγοράς και υπόκειται στον νόμο του καπιταλιστικού κέρδους των χρηματιστηριακών ομίλων. Έτσι απλά. Στηρίζεται στην προσφορά τη ζήτηση, στη λογική κόστους-κέρδους, στην ανταποδοτικότητα, σε ατομικά συμβόλαια για ορισμένο πλαίσιο παροχών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με επώδυνους όρους
αφέμαξης του λαϊκού εισοδήματος. Πέρα από τα γνωστά κράχ της Enron, Maxwell και λοιπά στο εξωτερικό, έχουμε και στη χώρα μας πικρή πείρα. Σας θυμίζουμε ότι την άνοιξη του 2009 οι οικονομικές στήλες έγραφαν «Οι φίλοι του ασφαλιστικού ομίλου της Ασπής Πρόνοια θεωρούν ότι πρόκειται για τον πλέον δυναμικό όμιλο, κατέχοντας τη δεύτερη θέση στην ασφαλιστική αγορά». Μετά από 3 μήνες, το κράχ λόγω του λουκέτου της ασφαλιστικής Ασπής Πρόνοια έκανε κρότο σε όλη τη χώρα. Μέχρι και σήμερα εκκρεμούν χιλιάδες αποζημιώσεις όσοι πλήγηκαν από το λουκέτο. Πιο συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Ζημιοθέντων από την Ασπής Πρόνοια που έχει συσταθεί για να διεκδικήσει τις απώλειες που είχαν οι ασφαλισμένοι, αναφέρει χαρακτηριστικά. Οι εκκρεμότητες είναι πάρα πολλές και ασφαλώς δεν τιμούν ένα πολιτισμένο κράτος δικαίου στο οποίο ηγείστε. Πιο συγκεκριμένα, δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι είναι εκτός πινάκων δικαιούχων παρά το γεγονός ότι κανείς δεν αμφισβητεί την ύπαρξη των συμβολέων τους. Χιλιάδες ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν αποκλειστεί ως μη ασφαλιστικά προϊόντα τη στιγμή που πάντα η αγορά διέθετε και διαθέτει ακριβώς ίδια προϊόντα. Αγνοήθηκε σκανδαλωδώς η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και σήμερα δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας σύρονται στις δικαστικές αίθουσες, υποβαλόμενοι σε αιματηρές οικονομικά και εξωθυνατικά ψυχοφθόρες διαδικασίες για τη διεκδίκηση του αυτονόητου. Οι τράπεζες απειλούν με κατασχέσεις πρώτης κατοικίας τους κατόχους δανειακών συμβάσεων με εγγύηση κεφαλαίου από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το παραπάνω είναι ακριβώς τα λόγια που γράφουν. Τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Οι εργαζόμενοι καταστράφηκαν. Είναι παράδειγμα που δείχνει τους άναρχους νόμους στην αγορά που όλοι σας προσκυνάτε και υπηρετείται με ευλάβεια. Ενδεικτικός είναι και ο κλάδος της ασφάλισης με τις δεκάδες ασφαλιστικές εταιρείες στα χρόνια της κρίσης, αφήνοντας χιλιάδες αυτοκίνητα ανασφάλιστα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του ρίσκου που μας καλούν να επενδύσουμε. Όμως δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την υγεία μας ή την ασφάλιση των παιδιών μας. Ρίσκο σε αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να υπάρχει. Την ίδια στιγμή η κατηγοριοποίηση με τα ατομικά βιολογικά χαρακτηριστικά, το ψάξιμο για το αν υπάρχουν ασθένειες, αποτελεί κριτήριο για το κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης και παράλληλα πρόκληση, καθώς υποβιβάζει και την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Αυτό είναι στοιχείο μόνο αυτής εδώ της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Άλλωστε δεν το κρύβουν. Είναι κοινική και συγκεκριμένη και πάρα πολύ συγκεκριμένη. Λένε, εάν αποφασίσετε πάντως να κάνετε ιδιωτική ασφάλεια υγείας, να έχετε υπόψη σας ότι όσο πιο νωρίς και όσο πιο υγιείς είστε όταν την κάνετε, τόσο το καλύτερο θα είναι για σας και για 2 βασικούς λόγους. Πρώτον, στις νεαρές ηλικίες τα ασφάλιστρα είναι σαφώς χαμηλότερα. Δεύτερον, όσο μεγαλώνετε, κάνουν την εμφάνισή τους τα γνωστά χρόνια νοσήματα, καρδιά, διαβήτης κλπ, τα οποία πέραν του ότι εκτοξεύουν το κόστος των ασφαλίστρων, μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και απόρριψη της αίτησής σας για ασφάλιση. Τι λένε οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών συμβούλων? Λένε συγκεκριμένα και επώνυμα. Συνήθως ελέγχουμε το ιατρικό ιστορικό του ενδιαφερόμενου και αυτό γίνεται γιατί εμείς προσπαθούμε να παίρνουμε υγιείς ασφαλισμένους σε αντίθεση με τον ΕΟΠΗ και το ΙΚΑ. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις κάποιος να ζητήσει να ασφαλιστεί και η εκάστοτε ασφαλιστική να τον απορρίψει. Όσο μάλιστα περνάνε τα χρόνια, αυτό γίνεται ακόμα πιο σύνηθες. Οι ασφαλιστικές δεν θέλουν κάποιον ο οποίος, για παράδειγμα, έχει ζάχαρο ή ιστορικό καρδιακών νοσημάτων. Συμπληρώνουν μάλιστα πως οι γυναίκες είναι πιο ακριβές από τους άντρες, λόγω του ότι έχουν μεγαλύτερο μέσο προσδόκιμο ζωής και επισκέπτονται πιο συχνά τους γιατρούς για στάνταρ εξετάσεις, όπως μαστογραφίες και τεστ ΠΑΠ. Τα παραπάνω θεωρούνται απολύτως φυσιολογικά. Για ένα σύστημα όμως που αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο και την υγεία του ως κόστος
αλλά παράλληλα και ως πεδίο νέας κερδοφορίας. Κυρίες και κύριοι, το ΚΚΕ αντιμετωπίζει την κοινωνική ασφάλιση ως μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζομένων. Η κοινωνική ασφάλιση δεν χαρίστηκε σε κανέναν, δεν δόθηκε απλόχερα στον ελληνικό λαό, ήταν προϊόν πολύχρονων αιματηρών συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο και με τις κυβερνήσεις και με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους κάθε χώρας. Με την εμφάνιση της εργατικής τάξης και με την οργάνωση στα σωματεία, μπήκε ως βασικό αίτημα να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας γύρω από την εργατική οικογένεια που θα αφορούσε τις απολαβές μετά τον εργάσιμο βίο, την προστασία από την απώλεια εργασίας, την προστασία της μητρότητας, την προστασία από ασθένειες και ούτω καθεξής. Τα παραπάνω τα κάλυψε σε βάθος χρόνων η κοινωνική ασφάλιση ως ένας ισχυρός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων. Για τα μονοπόλια, για την κυβέρνηση, για τα άλλα κόμματα, το πρόβλημα στην κοινωνική ασφάλιση χαρακτηρίζεται κάπως οικονομοτεχνικό. Δεν έχουν ως αφετηρία τις λαϊκές ανάγκες, αλλά την ανταγωνιστικότητα, λέει, της οικονομίας. Γι' αυτό και η επιχειρηματολογία τους στέκεται προκλητικά σε δευτερεύοντες δείκτες, όπως την κακοδιαχείριση, τη σχέση μεταξύ ασφαλισμένων και συνταξιούχων και άλλα τέτοια. Για όλα αυτά ρίχνουν τις ευθύνες στον εργαζόμενο λαό. Τον καθεστούν υπεύθυνο και για την ανεργία του, για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, για τη μείωση του εργατικού πληθυσμού, για τα ελλείμματα. Για το ΚΚΕ το πρόβλημα της ασφάλισης είναι ταξικό, είναι πολιτικό, καθώς φανερώνονται ακόμα πιο καθαρά τα όρια αυτού του συστήματος που σαπίζει, που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Η βάση του ζητήματος της κοινωνικής ασφάλισης, όπως και των μισθών, του χρόνου εργασίας, των εργασιακών σχέσεων, δεν είναι τεχνική, αλλά είναι κοινωνική-οικονομική. Γι' αυτό και δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε αυτό το σύστημα. Δεν εξαρτάται δηλαδή από μια σοσιαλδημοκρατική ή μια νεοφιλελεύθερη διαχείριση και συνταγή ή ένα συνδυασμό τους, αλλά απαιτεί κεντρικό επιστημονικό σχέδιο, σχεδιασμό, δηλαδή μια οικονομία που να έχει απέναντι από τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, θα βάζει μόνο τις σύγχρονες διευρυμένες λαϊκές ανάγκες. Αυτό βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τοποθετούμε τη λύση τους σε κάποιο αόριστο μέλλον. Το εργατικό κίνημα, οι συνταξιουχικές οργανώσεις παλεύουν σήμερα. Το ΚΚΕ παλεύει σήμερα για την κατάργηση όλων αυτών των αντιασφαλιστικών νόμων που αναφέραμε καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης από όλους τους βουλευτές και από μένα μέχρι τώρα. Αυτοί οι σημερινοί πάλι, αυτοί οι αγώνες εντάσσονται στη συνολική πρόταση του ΚΚΕ για ένα διαφορετικό δρόμο εξέλιξης, ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας που στηρίζεται στην αντίληψη ότι πρωταγωνιστής και παραγωγός του πλούτου είναι ο εργαζόμενος λαός. Η κοινωνική ασφάλιση θεωρούμε ότι πρέπει να εξασφαλίζει στους εργαζόμενους αξιοπρεπείς συντάξεις, ανθρώπινη περίθαλψη, παροχές, να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του εργαζόμενου, του συνταξιούχου, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο, είτε στην αυτοαπασχόληση στις πόλεις, είτε στην αγροτιά, στην ύπαιθρο. Όλοι οι εργαζόμενοι και άνεργοι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι, γιατί οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν περισσότερα χρόνια εκτός παραγωγής, να ζήσουν ελεύθεροι δηλαδή, χωρίς το βραχνά της εργοδοτικής εκμετάλλευσης, να ξεκουραστούν, να διαθέσουν το χρόνο τους όπως αυτοί επιθυμούν, να απασχολούνται όπως αυτοί θέλουν και όχι όπως επιτάσσει μόνο η κερδοφορία διαφόρων ομίλων και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι που προσπαθούν να επιβάλλουν την υποχρεωτική απασχόληση μέχρι τα βαθιά γυρατιά με το βάρβαρο επιχείρημα της ενεργούς γύρανσης που επανέρχεται πλέον με άλλο τίτλο. Το ΚΚΕ αγωνίζεται για δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την οικοδόμηση ενιαίου συστήματος που περιλαμβάνει και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.
Προτείνουμε λοιπόν στον ελληνικό λαό την υιοθέτηση του δικού μας προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής εν συντομία. Το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης καλύπτει πλήρως και εφόρου ζωής όλο τον πληθυσμό στη βάση των σύγχρονων αναγκών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και επιστήμης. Ο καθένας που το χρειάζεται να μπορεί να κάνει χρήση όλων των ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών δωρεάν. Συνδέονται οργανικά όλες οι βαθμίδες της υγείας, πρόληψη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια. Το σύστημα υγείας είναι προσανατολισμένο στην πρόληψη με υπηρεσίες στους χώρους εργασίας, στους χώρους κατοικίας, στους χώρους εκπαίδευσης, μέσα στο στρατό. Κατοχυρώνεται αυστηρό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, με τη συμμετοχή και τον έλεγχο των εργαζομένων για την αντιμετώπιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Παρέχονται ιδιαίτερες κρατικές υπηρεσίες και παροχές για την προστασία της μητρότητας, τη φροντίδα και αγωγή της βρεφικής παιδικής ηλικίας. Επιδεικνύεται ιδιαίτερη φροντίδα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τις οικογένειές τους, τους ηλικιωμένους, τους χρονίως πάσχοντες, τις πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες. Διατίθενται ειδικά κονδύλια στην έρευνα για την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, το AIDS, οι νέοι κορονοϊοί, δεν ξέρω τι άλλο, οι άλλες παθήσεις που έχουν αυξηθεί και θερίζουν τον πληθυσμό. Λειτουργεί κρατικός οργανισμός φαρμάκου για την παραγωγή ή εισαγωγή, τον έλεγχο και τη διακίνηση όλων των σύγχρονων φαρμακευτικών σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά. Ειδικά για τις συντάξεις και όσον αφορά τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σας έχουμε καταθέσει και εδώ μέσα και έξω στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους συγκεκριμένη πρόταση και δεν θα τις επαναλάβω για να κερδίζουμε χρόνο. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη της ταξικής πάλης. Είμαστε σίγουροι ότι οι εργαζόμενοι, ο λαός, θα πάρουν τις τύχες στα δικά τους χέρια. Δίπλα τους θα έχουν το κόμμα μας, με νέες επεξεργασίες συνεχώς, στηριγμένες πλέον πολύ γερά στη μελέτη της πείρας του παρελθόντος, με πρόγραμμα που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα της εποχής. Σας ευχαριστώ.